Λοιπόν, να σας καλωσορίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρουσία. Μια σπουδαία διοργάνωση γίνεται για άλλη μια χρονιά στο νησί μας, το UCI Grand Fondo 2019. Εμείς ως Δημοσκό, μαζί με τους συνδιοργανωτές, είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει σε αυτές τις τρεις μέρες. Θέλουμε καταρχήν να... Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι εδώ και 4 χρόνια, σαν Δημοσκό, κάνουμε μια πολύ δυνατή προσπάθεια, πάντα με τη συνεργασία των αθλητικών σωματείων της περιφέρειας, αλλά και των εταιριών που είναι εξειδικευμένων σε τόσο μεγάλου αθλητικού υψηλού επίπεδου αθλητικές εκδηλώσεις, έτσι ώστε να κατοχυρώσουμε το brand name που λέγεται COS, η COS του εναλλακτικού τουρισμού, η COS των αθλητικών εκδηλώσεων, όπου ο επισκέπτης ή ως αθλητής ή ως θεατής θα φύγει από το νησί με τις καλύτερες εντυπώσεις. Πριν δώσω το λόγο στους παρευρισκομένους, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους όπου έχουν τρέξει όλες αυτές τις μέρες, πέρα από τους συνδιοργανωτές, στο να έχουμε μια ασφαλής και υψηλού επίπεδου διοργάνωση. Θα ήθελα λίγο να εφιστήσω την προσοχή σε όλους τους κατοίκους του νησιού. Αυτές τις τρεις μέρες θα υπάρχουν πολύ σοβαρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε όλοι μας θέλουμε την κατανόηση και το σεβασμό προς τους αθλητές, γιατί το παραμικρό μπορεί να ηχήσει λίγο άσχημα όσο αφορά την εκδήλωση. Εγώ θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Δήμαρχο Κο, σαν οικοδεσπότης, και μετά... Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους συνεργάτες σε όλη αυτή την προσπάθεια, ξεκινώντας προφανώς από τον υπεύθυνο αθλητισμού του Δήμου, τον κύριο Σταματάκη, την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που δια της εκπροσώπου του κυρία Νάκη είναι πάντα παρούσα σε όλες αυτές τις προσπάθειες, τον ποδηλατικό Μιλοκό και τους διοργανωτές αυτής της μεγάλης, πραγματικά πολύ μεγάλης εκδήλωσης που για δεύτερη χρονιά θα γίνει στο νησί μας. Και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια αναδρομή, να πούμε ότι από το 2007 και τότε ως Δημοτική Αρχή στην πόλη Δισκό μόνο, είχαμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο όλα τα δρόμενα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την παρουσία και την προβολή Δισκό. Και αυτή η μεγάλη προσπάθεια απέδωσε από τότε καρπούς, αφού τόσο οι σύλλογοι, όσο και οι δεκάδες, εκατοντάδες εθελοντές που στήριξαν αυτές τις προσπάθειες, βοήθησαν για να βγει το νησί μας, να βγει η ΚΟΣ πέρα από τα στενά όρια του νησιού. Το νήμα αυτής της προσπάθειας ξαναπιάσαμε τον Σεπτέμβριο του 2014. Και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να σημειώσω ότι ήταν σαν να ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν ή σχεδόν από το μηδέν. Διότι κάποια πράγματα έμειναν πίσω, κάποια άλλα απαξιώθηκαν, και κάποια άλλα υποτιμήθηκαν παρά τις προτάσεις που υπήρχαν να διοργανωθούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις στο νησί. Δεν είναι μόνο οι Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες που 2 φορές κάναμε, δεν είναι μόνο τα Final Four που φιλοξενούμε στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο. Έχουμε περάσει και στο επίπεδο των μεγάλων διεθνών συναντήσεων, όπως είναι ο ποδηλατικός αγώνας, ο οποίος θα διεξαχθεί τον διήμερο αυτό, που είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα αέρασης τεχνών, και που πραγματικά, και θα πρέπει να το πούμε αυτό και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους πάντες που βοηθούν, βοηθά χωρίς να ξοδεύουμε στην προβολή της ΚΟ και στην ανάδειξή της πέραν του ήλιος, θάλασσα και διασκέδαση και σε ένα άλλο επίπεδο που μπορεί να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει ή αν θέλετε να χαρεί οποιοσδήποτε επισκέπτης. Αυτό του αθλητισμού ή αυτό του περιπάτου με ένα ποδήλατο ή ακόμα και με πεζοπορία στις διαδρομές τις οποίες περιλαμβάνει το διήμερο των αγώνων. Οφείλω επίσης να πω ότι έχουμε υποχρέωση όχι μόνο απέναντι σε εμάς αλλά και απέναντι στη νέα γενιά, έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία της ΚΟ
τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα να τα αναδεικνύουμε. Και η ανάδειξη δεν γίνεται μόνο μέσα από τη στεγνή πληρωμένη διαφήμιση ή την απλή παρουσία μας ή την ενεργή παρουσία μας και τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις, αλλά κυρίως γίνεται μέσα από μεγάλες τέτοιου είδους διοργανώσεις όπου ο συμμετέχων αθλητής και οι συνοδοί του, φίλοι, συγγενείς, προπονητές ή ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς, γίνονται η ζωντανή διαφήμιση του νησιού μας όταν κλείσει αυτός ο κύκλος του διημέρου ή του τριημέρου των αγώνων και επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Αυτή είναι η πραγματική διαφήμιση και προβολή του νησιού και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Θάνος Σταματάκης, ο κύριος Σταματάκης πριν. Είναι δεδομένο ότι προκειμένου να διεξαχθούν με ασφάλεια οι αγώνες, κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το νησί θα ισχύσουν τόσο για την ασφάλεια των αγωνιστών, όσο και για την ασφάλεια των όποιων θεατών βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε διάφορα σημεία. Εκεί θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι οι ελάχιστες ώρες ή τα ελάχιστα λεπτά που κάποιος δρόμος θα περιοριστεί η κυκλοφορία του ή θα αποκλειστεί η κυκλοφορία του, δεν γίνεται προκειμένου να ταλαιπωρηθούν οι κόοι, γίνεται για να ωφεληθούν οι κόοι από αυτήν τη διαδικασία. Όπως επίσης θα πρέπει να πω, μια και όπως όλοι ξέρετε, το τελευταίο διάστημα οι μεγάλες βροχοπτώσεις, το κακοσυντηρημένο επί χρόνια ολόκληρο αδικό δίκτυο έχει προβλήματα. Κάποιοι συμπολίτες μας ίσως παρεξηγούνται, διότι πάμε σε συγκεκριμένα σημεία και καλύπτουμε τα προβλήματα του οδοστρώματος. Γίνεται προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια στους αγωνιστές και προς όφελος των δημοτών βέβαια, και να κάνουν υπομονή το επόμενο διάστημα που θα συνεχίσουμε και σε άλλα κομμάτια του οδικού δικτύου πέραν αυτό της διαδρομής. Κλείνοντας, να πω για άλλη μια φορά ευχαριστώ στον κύριο Πρέζα που είναι εκπρόσωπος του ποδηλατικού ομίλου ΚΟ και στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Να πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους εθελοντές που ενεργοποιήθηκαν και ενεργοποιούνται κάθε φορά που έχουμε μια τέτοια εκδήλωση. Είναι πραγματικά μεγάλη η δύναμη που μας δίνουν σε αυτές τις προσπάθειες οι εθελοντές και δείχνουν και το πώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή τους σε όλα αυτά τα οποία τον αφορούν. Να πω επίσης και να επαναλάβω μάλλον για άλλη μια φορά ότι για όλους αυτούς που σκέφτονται διάφορα και λένε διάφορα, η συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας σε όλα τα επίπεδα ήταν, είναι και θα εξακολουθήσει να είναι άψογη, αφού και οι δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Δηλαδή, πώς θα γίνει καλύτερη η ποιότητα ζωής μας και πώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες και οι υποδομές στο κάθε νησί χωριστά και στο νησί μας συγκεκριμένα ως Δημοτική Αρχή. Τέλος, στους διοργανωτές, να μεταφέρω ένα μήνυμα από πολύ μακριά, από την Αυστραλία, και να πω ότι η συμπαράσταση και η συμπαράταξη σε όλη αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα του πρώην αντιδημάρχου και νυν εγκατεστημένου στην Αυστραλία, Γιάννη Φουντοτού, είναι μαζί σας, είναι μαζί μας και εύχεται ό,τι το καλύτερο για την επιτυχία των αγώνων. Ευχαριστώ πολύ. Στην κυρία Νάκη, εκπρόσωπος της Περιφέρειας. Ευχαριστώ πολύ. Για όλους λοιπόν τους λόγους που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος και εκ μέρους της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε στο νησί μας για δεύτερη φορά, όπως είχαμε υποσχεθεί και πέρυσι το 2018, να καλωσορίσουμε λοιπόν στο νησί μας το UCI COS Grand Fondo 2019. Μια πολύ, πολύ σημαντική αθλοτουριστική διοργάνωση, η οποία θα λέγαμε εντάσσεται στα πλαίσια των συντονισμένων ενεργειών που κάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου από την αρχή της θητείας της, έτσι ώστε να εντάξει τα νησιά μας, να τα καταστήσει αθλητικούς προορισμούς και ταυτόχρονα να κερδίσει το στοίχημα της επέκτασης της τουριστικής σεζόν. Έχουμε λοιπόν βάλει ένα στοίχημα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι το κατακτήσαμε, το ολοκληρώσαμε με τη βοήθεια και του Δήμου, φυσικά και των φορέων και του ποδηλατικού ομίλου. Να φέρουμε λοιπόν αυτή την πολύ σημαντική ποδηλατική αθλητική διοργάνωση στο νησί μας, να στρέψουμε τα βλέμματα της αθλητικής κοινότητας στην ΚΟ
και να πούμε ότι το ΟΟΤΣΙΚΟΣ Γρανφόντο είναι και μια αθλητική διοργάνωση η οποία ταιριάζει απόλυτα στη φυσιογνωμία του νησιού, καθώς γνωρίζουμε ότι η ΚΟΣ είναι εκτός από το νησί του Ιπποκράτη και το νησί του Ποδηλάτου. Ενισχύει λοιπόν την κουλτούρα μας, την παράδοσή μας, καθώς το ποδόσφαιρο για τους ΚΟΟΥΣ είναι μέρος της καθημερινότητάς τους, μέρος της ψυχαγωγίας τους, μέρος της άθλησής τους. Οπότε το ΟΟΤΣΙΚΟΣ Γρανφόντο δίνει ευκαιρίες και στους αθλητές και στους ΚΟΟΥΣ αθλητές, αλλά και σε όλο τον κόσμο να πάρουν μέρος σε μια αθλητική διοργάνωση, η οποία έτσι κι αλλιώς φέρει την σφραγίδα της ΟΟΤΣΙ Γρανφόντο Σύρις. Σωστά, κύριε Πρέζα. Γι' αυτό το λόγο, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι κοντά σε αυτές τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τον συνάδελφό μου, τον Νίκο τον Νικολή, ο οποίος ήταν κοντά μας και είδε την προοπτική που ανοίγεται στην ΚΟ μέσω αυτής της διοργάνωσης. Από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που συμμετέχουν, κυρίως όμως, όπως ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος, την ψυχή όλων των διοργανώσεων που είναι οι εθελοντές, χωρίς την αρρωγή των οποίων δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε αυτές τις μεγάλες αθλητικές οργανώσεις. Τα feedback που πήραμε από την περσινή διοργάνωση ήταν φοβερά, είχαμε πολύ καλές κριτικές. Αποδείξαμε ότι είμαστε ικανοί να πραγματοποιήσουμε μεγάλες διοργανώσεις στο νησί μας και να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα για τον τόπο μας, με την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσδώσει στην ΚΟ όλο αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ από καρδιάς για μια ακόμη φορά τους διοργανωτές και καλώ όλο τον κόσμο να έρθει να πλησιώσει την οργάνωση και να κερδίσουμε μαζί από όλη αυτή την μεγάλη διοργάνωση που γίνεται στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον κύριο Πρέζα. Φαντάζομαι. Καταρχάς, θέλω να καλωσορίσουμε στο νησί μας για δεύτερη φορά τη διοργάνωση αυτή που μας τη φέρνει ο κύριος Λεβεντάκης. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό ότι μας τη φέρνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άξιος όσον αφορά το... Είναι πολυεπίπεδα άξιος και θρύλος στην ποδηλασία ο κύριος Λεβεντάκης, για όσους δεν τον γνωρίζουμε. Και έρχεται εδώ στο νησί και μας φέρνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα, με πολύ μεγάλες προοπτικές, τον οποίο εμείς πρέπει να τον κρατήσουμε. Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο έχουμε εμείς από εδώ και μπρος. Περάσαμε την πρώτη χρονιά, μπήκαμε στη δεύτερη. Τώρα το στοίχημα μεταφέρεται σε εμάς, το μπαλάκι δηλαδή πάει σε εμάς. Ποιοι είμαστε εμείς? Είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, είμαστε οι σύλλογοι, είμαστε οι φορείς, οι εθελοντές, οι επιχειρηματίες. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρηματίες έχουν αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα το οποίο γίνεται. Και θέλουμε μια συνεργασία πιο άμεση και πιο καλή, την οποία και την έχουμε και επιδιώκουμε να την αξιοποιήσουμε. Εκτός από το αγωνιστικό μέρος, το αθλητικό μέρος, το αγωνιστικό, το οποίο αφορά καθαρά τη διοργάνωση και τους αθλητές, δηλαδή το παγκόσμιο πρωτάθλημα, δημιουργείται και ένα τουριστικό προϊόν, το οποίο είναι πολύπλευρο από αυτό. Εδώ λοιπόν θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι και να πω καταρχάς ότι έχουμε έναν πολύ καλό συνεργάτη σε αυτό το κομμάτι, τον κύριο Λεβεντάκη, ο οποίος μας έχει φέρει τον αγώνα. Φροντίζει τα μέγιστα, ώστε να μπορέσει να αποδοθεί σωστά ο αγώνας, να γίνει σωστά. Και εμείς βοηθάμε προς αυτό το σκοπό, να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα πάντα μας ενδιαφέρει και σε εμάς και σαν ποδηλατικό, να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα το οποίο να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Από εκεί και μετά, το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να μάθει και μαθαίνει. Θα πρέπει να μάθει να δείχνει και υπομονή, αλλά και να δείχνει τη φιλοξενία του τώρα πλέον και στους ποδηλάτες, την οποία δείχνει, αλλά έτσι στο επίπεδο του απλού ποδηλάτη. Τώρα θα πρέπει να μάθουμε να φιλοξενούμε σιγά-σιγά και τους αθλητικούς αγώνες. Ο κόσμος ο οποίος έρχεται δεν είναι αμεληταία ποσότητα, δηλαδή δεν είναι ο τουρίστας. Είναι ακριβώς ο τουρισμός ο οποίος θέλει να αναπτύξει η ΚΟΣ, κατά την άποψή μου. Και κατά την άποψη και των φορέων, όπως φαίνεται. Οπότε πρέπει όλοι μας να στοχεύσουμε σε αυτό, να έχουμε στο νου μας αυτό, να συγκεντρωθούμε σε αυτό και να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Όσον αφορά το αθλητικό μέρος, θέλω να πω ότι αύριο, το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε τρεις αγώνες, όπου ξεκινάμε γύρω στις 12 η ώρα ξεκινάμε με τα μικρά παιδιά, τα οποία θα τρέξουν από τη Μαρίνα της ΚΟ, θα κάνουν έναν αγώνα ατομικής χρονομέτρησης, ο οποίος θα κατευθυνθεί προς το Ψαλίδι και πάλι επιστροφή στη Μαρίνα της ΚΟ.
Θα ήθελα να καλέσουμε τον κόσμο να παρευρεθεί, να χειροκροτήσει καταρχάς τα παιδιά που θα ξεκινήσουν γύρω στις 12 η ώρα. Τα παιδιά αυτά είναι το μέλλον μας και τα παιδιά αυτά θα στηρίξουν εν γέννη αυτό το οποίο εμείς θέλουμε πλην του τουριστικού προϊόντος. Θέλουμε δηλαδή να αναπτυχθεί η αγωνιστική ποδηλασία, να αναπτυχθεί η ποδηλασία γενικότερα και σε αυτό θα πρέπει να κάνουμε και αυτού του τύπου τις διοργανώσεις, αλλά κυρίως να στοχεύσουμε στα παιδιά, στα οποία εμείς τουλάχιστον οι δύο σύλλογοι οι οποίοι υπάρχουμε στην ΚΟ, ο Ποδηλατικός και ο Φιλήνος αυτή τη στιγμή, τα αξιοποιούμε όσο καλύτερα γίνεται. Οπότε 12 η ώρα τρέχουν τα παιδιά μας, έτσι σε αυτόν τον αγώνα, να έρθουμε να τα χειροκροτήσουμε, να τα εμψυχώσουμε. Και στις 2 η ώρα ξεκινάει το UCI Grand Fondo, η ατομική χρονομέτρηση των ανδρών και των Masters που λέμε, άνω των 30, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αγώνας, με πάρα πολύ δυνατά ονόματα, τα οποία αξίζει να παρευρεθούμε στη Μαρίνα, να παρακολουθήσουμε και να χειροκροτήσουμε. Εν συνεχεία το Σάββατο, στις 10 η ώρα, ξεκινάει ο αγώνας στο Coast Junior Fondo, είναι ο αγώνας αντοχής για τα μικρά παιδιά, ο οποίος θα ξεκινήσει από το Πέλαγος, θα κάνει ένα κύκλο εκεί γύρω στη Λάμπη, ένα κύκλο 4 χιλιόμετρων, όπου μπορείτε να έρθετε να παρακολουθήσετε τον αγώνα από το ξενοδοχείο Πέλαγος, γύρω στις 10 η ώρα ξεκινάει, μπορείτε να έρθετε γύρω στις 9-9.30 ώρα, γιατί μετά θα κλείσει ο δρόμος, μέχρι περίπου τις 12. Την Κυριακή ο αγώνας ξεκινάει από τη Μαρίνα της ΚΟ, η προεκκίνηση, αλλά το κυρίως μέρος θα εκτυλιχθεί ανάμεσα στο Πυλί, στην Καρδάμενα, στο Μαστιχάρι και ξανά στο Πυλί. Είναι ένας κύκλος ο οποίος γίνεται διαμέσου των επαρχιακών δρόμων. Εκεί θα θέλαμε την υπομονή και να δείξουμε έτσι το καλό μας πρόσωπο στους αθλητές, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή θα βρίσκονται σε πολύ μεγάλη ένταση να κάνουν το δικό τους αγώνα. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε το δικό τους αγώνα των αθλητών. Να είμαστε εκεί να τους χειροκροτήσουμε. Ο τερματισμός θα γίνει στη ΖΙΑ, στην Ευαγγελίστρια, λίγο πριν τη ΖΙΑ στην Ευαγγελίστρια, στο πλάτωμα. Οπότε μπορούμε να παρευρεθούμε και κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Πυλί, Καρδάμενα, Μαστιχάρι. Όπως επίσης μπορούμε να παραβρεθούμε και κοντά στον τερματισμό για να χειροκροτήσουμε τους πρώτους τερματίσαντες. Να ενημερώσω μόνο ότι ο αγώνας μπορεί να ξεκινάει στις 9 η ώρα. Το Πυλί θα κλείσει περίπου γύρω στις 10 η ώρα ο κύκλος αυτός, Πυλί Καρδάμενα Μαστιχάρι Πυλί, διαμέσου των επαρχιακών δρόμων. Θα κλείσει γύρω στις 10 η ώρα και θα παραδοθεί σταδιακά στην κυκλοφορία μετά τις 1-1.30 ώρα. Θα αρχίσει να παραδίδεται σταδιακά από το Πυλί προς την Καρδάμενα και εν συνεχεία στο κύκλο αυτό. Οι τερματισμοί θα λάβουν χώρα από περίπου στις 1.30 ώρα και μετά. Περιμένουν να έχουμε τους πρώτους τερματισμούς. Άρα, όποιος θέλει να παρευρεθεί και να χειροκροτήσει, κυρίως από το δρόμο, από το Ασκληπιό, από τον πίσω δρόμο δηλαδή που ανεβαίνει στη ΖΙΑ, μπορεί να κατευθυνθεί προς τη ΖΙΑ. Όπως επίσης και από το Ζιπάρι. Απλά από το Ζιπάρι θα περάσει μέσα από την Ευαγγελίστρια. Οπότε, ας αφήσουμε καλύτερα τις έκτακτες περιπτώσεις από εκεί. Αύριο ο αγώνας που ξεκινάμε της χρονομέτρησης θα γίνει από τη Μαρίνα προς τα Θερμά, οπότε μία προσοχή εκεί, να μην, εμείς έχουμε λάβει όλα τα μέτρα, θα υπάρχει τροχιά, θα είναι κλειστός ο δρόμος, για να μην ταλαιπωρηθεί λοιπόν ο κόσμος, αφενός να μην χρησιμοποιήσει το δρόμο αυτό, αφετέρου ας έρθει κάτω να χειροκροτήσει τους αθλητές, να τους εμψυχώσει και τα παιδιά και τους μεγάλους αθλητές, γιατί όλοι το χρειαζόμαστε αυτό. Και εκτός από τον αγώνα, οι αθλητές συνήθως αυτό θέλουν, την αναγνώριση και το χειροκρότημα. Και ελπίζω ότι θα το έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Πρέτζα. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Λεπτάκη, εγώ θα ήθελα να πω... μάλλον να ευχαριστήσω τον Νίκο για όλη αυτή τη συνεργασία που είχαμε αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να τονίσω ότι πολλοί ασχολούνται με το ποδήλατο αλλά και με την προώθηση του αθλητισμού ΣΥΚΟ. Λίγοι ασχολούνται ουσιαστικά με το ποδήλατο και με την προώθηση του αθλητισμού ΣΥΚΟ. Και ο πρώτος αυτούς είναι ο Νίκος. Ο λόγος τώρα είναι στον κύριο Λεβεντάκη. Είναι εκπρόσωπος της Sport Tours Ελλάς, είναι ο συνδιοργανωτής, είναι η εταιρεία που έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα συγκεκριμένου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας, όπου έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Είναι μεγάλη μας χαρά που είναι και πάλι εδώ. Και ο λόγος σε εσένα, Γιώργο. Θα μου επιτρέψετε, χωρίς να παρεξηγηθείτε, να αποχωρήσω λόγω υποχρεώσεων. Αφού σας ευχαριστήσω πρώτα για την υποστήριξη του Δήμου ΚΟ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στο ποδήλατο,
τοποθετηθήκατε πάρα πολύ σωστά σε σχέση με το κομμάτι της κοινωνίας και της προσφοράς που γίνεται. Επισκεπτόμενος πολλά ποδηλατικά μαγαζιά εδώ στην Κόρινθο, ακριβώς έχει συμβεί από πέρυσι μέχρι φέτος, πόσος κόσμος έχει ξεκινήσει ποδηλασία πολύ πιο σοβαρά, πόσα παιδιά, γιατί έχω μιλήσει με τους ιδιοκτήτες και αυτό είναι διότι όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται μια κουλτούρα για να γίνουν και δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, φεύγοντας και ο κύριος Δήμαρχος να τα ακούσει. Είμαι οροφίστικο, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συμμετοχές. Δηλαδή, σύμφωνα με την αεροπορική συγκοινωνία του νησιού, εάν πραγματικά αυτή τη στιγμή υπήρχαν μεγαλύτερα αεροπλάνα, θα ήταν τουλάχιστον άλλα 50% από ό,τι βλέπετε σήμερα συμμετέχοντες. Αλλά με δεδομένο ότι δυστυχώς, ας πούμε, το απογευματινό που είναι η ανταπόκριση από την Ευρώπη των αεροπλάνων παίρνει μόνο 2 ποδήλατα. Πολλοί αθλητές που με πήραν τηλέφωνο από τη Μάλτα, από την Βρετανία, από την Μεγάλη Βρετανία, από την Ιταλία, από την Γαλλία, μου είπαν συγγνώμη, δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση για να φτάσουμε εδώ πέρα. Όταν λοιπόν έχουμε αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι μας ικανοποιεί ότι αύριο έχουμε μία κίνηση με 140 άτομα και την Κυριακή από 220 άτομα, από 26 διαφορετικές χώρες, γιατί βλέπουμε ότι ο αγώνας έφτασε σε ένα πολύ ικανοποιητικό σημείο που θα μπορούσε να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα επίσης την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διότι αυτά τα 4 πίστεψε σε εμάς, που λέγαμε ότι προτιμούμε να δείχνουμε με έργα και να είμαστε ουσιαστικοί στο κομμάτι της ανταποδοτικότητας των αγώνων. Έτσι λοιπόν, οι αγώνες γίνονται στη Ρόδο τώρα 2 χρόνια. Και στα 4 χρόνια των ερασιτεχνών, η Ρόδος και η ΚΟΣ μετράνε ετησίως περίπου μεταξύ 5.500 και 7.000 διαμονές από αθλητές. Είναι, νομίζω, ένας αριθμός που για τα μεγέθη των νησιών, όπως σας είπα, και την απόσταση που έχουμε, γιατί υπάρχει μια πραγματικότητα, είμαστε μακριά από την Ευρώπη. Δεν ξέρω, από τη στιγμή που υπάρχουν η Αθήνα, το connection κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Εγώ αυτά από τη δική μου τη μεριά, οι προλαλήστες τα είπαν όλα. Ευχαριστώ ξανά να μεταβιβάσετε στον κύριο Νικολή, αλλά κυρίως βέβαια στον κύριο Χατζημάρχο πρώτα απ' όλα και στην κυρία Μαριέτα. Τις ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη αυτά τα 4 χρόνια. Κάποιες ερωτήσεις? Θα ήθελα να ρωτήσω αν προβλέπετε στο πρόγραμμα, μας περιγράψατε πώς θα εξελιχθούν οι αγώνες, οι οποίοι ξεκινούν ήδη από αύριο, και αν υπάρχει τελετή λήξης, οι απονομές, ας πούμε, πού θα γίνουν. Θα γίνουν στη ΖΙΑ με τη λήξη του προγράμματος και του αγώνα που θα είναι ο τερματισμός στην Ευαγγελίστρια. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε γιατί κάτι τέτοιο δεν... Βεβαίως, απονομές θα έχουμε και στις 3 μέρες. Οι απονομές των παιδιών, το αγώνα που ξεκινάει στις 12 η ώρα από τη Μαρίνα, θα γίνει αμέσως μετά το πέρας, δηλαδή γύρω στις 1 η ώρα θα ξεκινήσουν οι απονομές. 2 η ώρα θα ξεκινήσει ο κυρίως αγώνας των ανδρών, οπότε τις 4,5 ώρα, από τις 4,5 και μετά να ξεκινήσουν, μόλις τερματίσουν και οι τελευταίοι, 4,5 με 5. Επίσης, απονομές θα έχουμε το Σάββατο, ο αγώνας ξεκινάει 10 η ώρα, πιστεύουμε μέχρι τις 12 θα έχει ολοκληρωθεί, οπότε γύρω στις 12 η ώρα θα έχουμε απονομές για τα μικρά παιδιά στο ξενοδοχείο Πελάγος. Και επίσης την Κυριακή, οι απονομές θα μεταφερθούν στην Ευαγγελίστρια, όπου θα είναι και ο τερματισμός του αγώνα, γύρω στις 2 η ώρα, να το πούμε, 2 με 2,5, αφού έχουν τερματίσει και οι τελευταίοι, μετά στις 2,5 ώρα. Οπότε μπορούμε να είμαστε εκεί. Κύριε Πρέσδε, πέρυσι είχαμε κάνει και μια πολύ ωραία εκδήλωση για να τιμήσουμε τους εθελοντές, okay. Που την είχαμε δραματοποιήσει στη Μαρίνα. Το κλείσαμε. Για να αναφέρομαι στην εκδήλωση που είχε γίνει, η ιδιαίτερη εκδήλωση που είχαμε κάνει για να τιμήσουμε τους εθελοντές,
που συμμετείχαν και τα σώματα ασφαλείας, ο στρατό και την αστυνομία που βοήθησαν πάρα πολύ στην ομαλή διεξαγωγή της. Πάλι και φέτος, πιστεύω μετά το Πάσχα τώρα, θα γίνουν τους εθελοντές για να τους τιμήσουμε. Γιατί είναι μεγαλύτερη βοήθεια, είναι ο κορμός της εκδήλωσης και πάνω σε αυτούς στηριζόμαστε. Οι εθελοντές, οι οποίους απαρτίζουν καταρχάς οι αρχές, η αστυνομική αρχή, ο στρατός, τα εθελοντικά, το πρώτο βοηθειών, δηλαδή ο Ερυθρός Σταυρός, οι διασώστες γενικότερα, και το ΕΚΑΒ, και μετέπειτα όλοι οι ανώνυμοι εθελοντές, οι οποίοι έρχονται και ενδιαφέρονται και βοηθούν σε κάθε εκδήλωση στο νησί μας. Πώς είναι οι συμμετέχοντες, δηλαδή τον αριθμό συνολικά όμως και στις τρεις ημέρες και οι εθελοντές, ένα νούμερο για να καταλάβουν πόσα άτομα χρειάζονται για να δουλέψει αυτή η μεγάλη διοργάνωση. Και μια τελευταία ερώτηση, τι κεντρίζει το ενδιαφέρον το τόσο πολλών αθλητών από 26 χώρες, είναι και το νησί μας, είναι και η διοργάνωση, δηλαδή ένα συνδυασμός. Το νησί παίζει ρόλο και τι ποσοστό παίζει στις τόσες πολλές συμμετοχές? Το ξενοδοχειακό και το νησί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είσαστε ήδη δημοφιλείς εδώ. Δηλαδή το νησί το ξέρω, τους αρέσει πάρα πολύ που έρχονται με αυτόν τον τρόπο, λόγω αυτού λόγω των αγώνων ξανά και επιθυμούν να γίνει το αγώνας κανονικά στο Νότιο Αιγαίο γενικά. Οπότε δεν αντιμετωπίσουμε προβλήματα που είχαμε αλλού που δεν ξέρανε πού να πάνε και τι είναι εκεί που πηγαίνουν. Είναι ένας προορισμός, ο οποίος μετατραπεί όμως σιγά σιγά. Πανελλαδικά, αν θέλουμε να προχωρήσουμε από το Ήλιος και Άμμος και στο Activities. Ήδη μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, μεγαλύτερο operator, αναζητούν πλέον και το Activity. Η διαφήμιση λοιπόν που γίνεται από αυτές τις διοργανώσεις που είναι αθλητικοτουριστικές, όπως και σαν εταιρεία που έχουν την αποκλειστικότητα να κάνουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Δημοσιογράφων Ποδηλασίας, καταδεικνύουν και στοχεύουν σε αυτό το πράγμα. Ότι όταν έχουμε μία επικοινωνία με τις περιφέρειες και τους Δήμους, πρέπει να τους δώσουμε συγκεκριμένα project και συγκεκριμένους λόγους για να μπορέσουν να υποστήριξουν το ποδήλατο. Διότι το ποδήλατο δεν είναι τόσο δημοφιλές στην Ελλάδα, σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και δυστυχώς και με την Τουρκία. Διότι σήμερα το απόγευμα, εάν μπείτε ας πούμε, στο Eurosport στις 4 η ώρα, θα στεναχωρηθείτε βλέποντας τι δείχνει η Τουρκία και τι κάνει αυτή τη στιγμή. Πώς προχωράει το τουριστικό της προϊόν με δικά μας πράγματα. Τα ελικόπτερα δηλαδή που είναι του γυροσπόρου στον αέρα, επί 2 ώρες και άλλες 3-4 ώρες που δείχνει μαγνητοσκοπημένα όλη μέρα, μέχρι την επόμενη μέρα, επί 1 εβδομάδα, αυτά που ήταν δικά μας τα δείχνει και πουλάει το τουριστικό της προϊόν. Α, ωραία, τι βλέπω σε 160 χώρες στον κόσμο, σε αυτό τον προορισμό θα πάω να κάνω διακοπές εγώ τώρα, δυστυχώς. Ναι, 140 είναι στο χρονόμετρο και 220 στην ανατοχή την Κυριακή. 60. Επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της προβολής αυτών των αθλητικών οργανώσεων και βέβαια, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, είναι και μια από τις ιδανικότερες, από τις ιδανικότερες τρόπους να προωθήσει ένα προορισμό, ο οποίος ενδείκνεται για θεματικό τουρισμό, όπως είναι ο αθλητικός. Εσείς, επειδή υπάρχει ο συνάδελφος του ΑΠΕΔΟ, πώς θα καλυφθεί και θα μεταδοθεί αυτός ο αγώνας σύμφωνα με τους διοργανωτές? Μέσω του ΑΠΕ να προχωρήσουμε και σε live μεταδόσεις την ώρα κατά τη διάρκεια των αγώνων και προχωρούμε και με συγκεκριμένα κανάλια αθλητικά από το Earth World μέχρι την ΕΤΕΝΑ, ΕΤΡΙΑ κτλ. Από μεγάλα social media όπως είναι το Live Media η εταιρεία η οποία διοχετεύει τις πληροφορίες και τους αγώνες και γίνεται αυτή η διασπορά των πληροφοριών. Να κάνω μια ερώτηση. Ο Υπουργείο Τουρισμού πόσο σοβαρά έχει λάβει υπόψη του ότι η ΚΟΣ τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει την τουριστική προβολή του εξωτερικού μόνη της? Λεπτομέρειες θα σας πει ο κ. Λεβεντάκης. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Δυστυχώς, η κεντρική διοίκηση της χώρας, η μόνη συμπαράσταση που μας έχει δώσει είναι ηθική. Γενικότερα σε όλες τις διοργανώσεις όπου κάνουμε.
Από εκεί και πέρα η βοήθεια, μάλλον μόνοι μας προσπαθούμε να φέρουμε αποτέλεσμα και να κάνουμε ποιοτικές εκδηλώσεις. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η στενή συνεργασία με το Δήμο και την Περιφέρεια. Εμείς τα χέρια τα έχουμε απλώσει προς όλες τις κατευθύνσεις και πόρτες έχουμε χτυπήσει όσο μπορούμε περισσότερες. Το θέμα είναι να υπάρχει ανταπόκριση. Και όταν βλέπεις ότι σε κάποια θέματα δεν υπάρχει, θα απαντήσει Γιώργο, δεν υπάρχει, μια-δύο-τρεις σταματάμε κι εμείς να απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένους οργανισμούς. Παρ' όλα αυτά, ο Γιώργος, λόγω της εμπειρίας του σε όλη την Ελλάδα, θα σας απαντήσει ακόμα καλύτερα. Σε σχέση με τις συναντήσεις που έχουμε κάνει στο ΝΕΟΤ, οι οποίοι αυτό ακριβώς περιγράψαμε με την Τουρκία, τους το παρουσιάσαμε πέρυσι και είναι αυτό που χρειάζεται, ο εξυγχρονισμός που χρειάζεται το ελληνικό κράτος, όταν έρχεται ο ΕΟΤ και λέει ότι εγώ τους προϋπολογισμούς τους βγάζω τον Απρίλιο, ενώ οι αγώνες έχουν γίνει τον Μάρτιο. Άρα δεν μπορείς να επιχορηγηθείς. Άρα κλείνουμε το κεφάλαιο, τι μπορεί να κάνει ο ΕΟΤ. Άρα πρέπει να εξυγχρονιστούμε πρώτα απ' όλα, γιατί δεν ήταν αρνητική. Αλλά στο διατάφτα υπήρχε πρόβλημα στην εκταμείευση χρημάτων για να γίνουν μεγάλες διοργανώσεις και να επιχορηγηθούν αυτοί που πρέπει. Είναι στο εξωτερικό, σε αρκετές εκθέσεις θεματικές, όπου δεν φωνάζει ούτε την τοπική κοινωνία, ούτε τους δημοσιογράφους, τους ανθρώπους που όλη τη χρονιά δίνουν ό,τι καλύτερο μπορούν από τη μεριά τους για να προβάλλουν τον τόπο τους. Και κακά τα ψέματα, σαν τον τόπιο δεν ξέρει κανείς τον τόπο του. Και δεν ξέρω αν έχουν λάβει σοβαρά το μήνυμα, το ότι όλοι παλεύουν πέρα από τους μαραθωνίους, που είναι αυτοδύναμοι, όλοι παλεύουν μόνοι τους. Και το θέμα είναι περισσότερο ότι επικεντρώνονται στις θεματικές εκθέσεις. Φέτος πήγανε σε εκθέσεις του εξωτερικού, οι οποίες είχαν ποδηλατικό τουρισμό, είχαν περιπατητικό τουρισμό, και δεν ξέρω αν κληθήκανε κάποιοι άνθρωποι από εδώ πέρα ανάμεσα να πάνε εκεί. Δυστυχώς, εμείς σε οποιαδήποτε ενημέρωση έχουμε και από τα Υπουργεία, αλλά και γενικότερα κατά τη Γενική Γραμματεία σε εκδηλώσεις, συνήθως έρχονται μία-δύο μέρες, απλά σαν μία-δύο μέρες πριν λήξει η προθεσμία, όπου μόνο και μόνο σαν ενημέρωση. Δηλαδή, έχουν το ηθικό ότι σας έχουμε ενημερώσει, παρ' όλα αυτά, το χρονικό περιθώριο που υπάρχει ενημέρωση, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να συμμετάσχουμε και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, είναι πάρα πολύ μικρό και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γενικότερα, υπάρχει κάτι που μας στεναχωρεί και το βλέπω και εγώ από την εμπειρία μου, 8 χρόνια που είμαι, 9 χρόνια που είμαι, ασχολούμαι με τον αθλητισμό γενικότερα, στον τομέα που είμαι, δεν υπάρχει μια στόχευση. Γενικότερα σαν χώρα, παρόλα αυτά και στον τουρισμό ακόμα περισσότερο. Αλλάζει ο υπουργός, αλλάζουν και οι κατευθύνσεις. Όταν εμείς είχαμε κάνει σε μια παρόμοια κατάσταση το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Beach Volley το 9 και το 10 και όταν χτύπησα πόρτες που είχαμε προσβάσει από τη στιγμή που υπήρχε τοπικός βουλευτής όπου ήταν υφυπουργός αθλητισμού, η προτεραιότητα ήταν να μαζέψουν τα οικονομικά και το άνοιγμα που είχε αφήσει ο προηγούμενος, όχι να ενισχύσουν μια κατάσταση ή να κάνουν κάτι καινούριο. Δυστυχώς αυτό βλέπεις και τώρα και στα μνημόνια να μεγαλώνει και η στόχευση που πρέπει να υπάρχει από ειδικούς, όχι για κάθε μέρος ξεχωριστά, που και αυτό θα πρέπει να γίνει σε δεύτερη φάση. Ένα γενικότερο, έχουμε ένα brand name που λέγεται Ελλάδα. Πέρα από τον ήλιο και αυτά που κάνουν οι ιδιώτες, τι πρέπει να κάνουμε σαν κράτος για να το ενισχύσουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Και αυτό το βλέπετε ακόμα και στις μεταφορές, ακόμα και στις συγκοινωνίες, ακόμα και σε πολλά βασικά πράγματα, όπου δυστυχώς υστερούμε λόγω του ότι είμαστε πολύ μακριά από το κέντρο. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ, κύριε Σταματάκη. Όσον αφορά τις αθλητικές εκθέσεις που είπατε, εμείς δεν πήγαμε με το Υπουργείο Τουρισμού. Πήγαμε αυτόνομα σαν περιφέρεια του Αιγαίου, σε όλα τα ναυτικά σαλόνια, σε όλα τα αθλητικά σαλόνια, στις αθλητικές εκθέσεις, όπου είχε το κάθε νησί το δικό του περίπτερο, προωθώντας τη δική του αθλητική διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται ή που στοχεύει να πραγματοποιήσει. Όμως αυτή η προσπάθεια έγινε στοχευμένα και ατομικά από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και το στίχημα, θα λέγαμε, της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού έχει από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την αυτοδιοίκηση γενικότερα και τη συνεργασία. Όπως είπε και πιο νωρίς ο Θάνος, η συνεργασία του Δήμου και της Περιφέρειας είναι αυτή που έφερε τα αποτελέσματα που βλέπουμε στον τόπο μας γενικότερα.
Να προσθέσω κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό, από τη δική μου τη μικρή πείρα πάνω στο κομμάτι αυτό. Βλέπω ότι για να κάνουμε μια στοχευμένη παρέμβαση, αυτό δεν γίνεται διαμέσου των εκθέσεων. Δηλαδή, εγώ δεν προτιμώ σαν ποδηλατικός όμιλος να πάω σε κάποιες εκθέσεις και να προβληθώ και να δείξω κάποια promo βίντεο και τέτοια. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το οποίο γίνεται τώρα, γιατί ο κάθε αθλητής ο οποίος φεύγει είναι αυτόματα διαφημιστής της χώρας. Όπως και όταν φέρνουμε elite αθλητές, και εδώ που φέρνουμε υψηλού επίπεδου αθλητές, αυτοί οι αθλητές είναι ουσιαστικά οι διαφημιστές μας και το brand name δημιουργείται μέσω αυτών των εκδηλώσεων. Δηλαδή, εγώ θα μείνω πέρα από το πάνω σκέλος που είναι οι φορείς, έτσι, κυβερνητικοί φορείς, είτε η περιφέρεια, είτε ο Δήμος, είτε η κυβέρνηση. Θα πω ότι εμένα πρώτα με ενδιαφέρει στο να υπήρχε μια διέξοδος, ώστε να μπουν κάποια άτομα είτε στις εκθέσεις είτε οπουδήποτε, αλλά να μπουν εξειδικευμένα άτομα. Δηλαδή να πάνε κάποια εξειδικευμένα άτομα. Ας πούμε, τώρα θέλουμε να στέλνουμε κάποια εξειδικευμένα άτομα σε κάποια έκθεση, πρέπει να γίνουν με δικά τους έξοδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλιώς θα πρέπει να πάνε, μου φαίνεται, από το Δήμο. Αν δεν κάνω λάθος αυτό το. Δεν μπορεί. Δηλαδή, αν θέλει να πάει κάποιος εξειδικευμένα να διαφημίσει το Mountain ή τις διαδρομές Mountain και να μιλήσει με Mountainάδες στη Γερμανία και να τους πείσει ότι παιδιά εδώ ελάτε, ας πούμε, γίνεται χαμός και τέτοια και έχουμε διαδρομές. Δεν μπορεί. Άρα θα πρέπει να κάνει μόνο σου τα έξοδα ή να τα έχει από χορηγίες. Άρα εμείς αυτόματα, εκεί που είπα και προηγουμένως, είναι ότι στοχεύουμε μεταξύ μας οι επιχειρήσεις, οι ιδιώτες, που αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια που μας έχει φέρει αρχικά η Sport Tour Ελλάς, αλλά και η περιφέρεια και ο Δήμος, μας το έχουν φέρει σε εμάς εδώ στο νησί, και να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Γιατί εγώ προσωπικά από τις εκθέσεις δεν περιμένω κάτι το ιδιαίτερο. Περιμένω να βγει καλά η κάθε εκδήλωση, να βγει όσο καλύτερα γίνεται και να αξιοποιήσω πριν και μετά αυτή την εκδήλωση. Εάν θα μιλήσετε με κάποιους επιχειρηματίες οι οποίοι ασχολούνται με τα ποδήλατα τέλος, αυτό που είπε ο κύριος Λεβεντάκης, θα καταλάβατε το τι έχει γίνει στο νησί αυτό τον ένα χρόνο που έχει περάσει από το ένα grand fondo στο δεύτερο, το τι έχει γίνει σαν όνομα, σαν brand name, και τι κόσμος έρχεται εξαιτίας αυτού. Να μην μιλήσω τώρα για τους ποδηλατόδρομους και τα υπόλοιπα και αυτά, το οποίο είναι από μόνο του διαφήμιση, γιατί πάει αλλού η συζήτηση γενικότερα στο τέτοιο. Αυτό. Ευχαριστώ. Που είσαστε για την παρουσία και για την προβολή. Να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά τους εθελοντές και όλους αυτούς που θα τρέξουν για αυτήν την διοργάνωση και να ευχηστήσουμε για άλλη μια φορά την προσοχή σε όλους όσους θέλουν να έρθουν να δουν τους αγώνες, μάλλον να καλέσουμε τον κόσμο να δει τους αγώνες, αλλά και να ευχηστήσουμε την προσοχή σε όλους τους ανθρώπους που θα κινούν στους δρόμους εκείνες τις μέρες. Ευχαριστώ πολύ.